Για μια θερμή αγωνιστικά περίοδο προετοιμάζονται οι αγρότες των Χανίων που συντονιζόμενοι με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων αποφάσισαν την πρώτη κινητοποίηση της χρονιάς την προσεχή Τετάρτη στις 11 το πρωί στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς. Προειδοποιούν όμως με κλιμάκωση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να στήθουν μπλόκα στις εθνικές οδούς το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Διεκδικούμε τη μείωση του κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο όπως δίνουν στους εφοπλιστές. Καταγγέλουμε την εσκοκέδια που γίνεται εις βάρος μας και σε βάρος των καταναλωτών με τις ευλογίες των κυβερνήσεων. Ο αγροτικός πληθυσμός έχει γεράσει. Θέλουν να το καταλάβουν, δεν θέλουν να το καταλάβουν. Αν λοιπόν 5 γερόντι όπως εμένα και 5 κοπέλια που είναι σε κάθε χωριό δεν βοηθηθούν, θα πέσει μεγάλη πείνα. Το υψηλό κόστος παραγωγής και το κύμα ακρίβειας που πλήττει συνολικά την ελληνική κοινωνία οδηγεί τον αγροτικό κόσμο σε καθημερινή μάχη για την επιβίωσή του. Στην Κρήτη, παρά το γεγονός ότι η ελαιοκομική περίοδος κυλά με τους καλύτερους Ιωνούς και με υψηλές τιμές πώλησης του ελαιολάδου, το κόστος των εργατικών σε συνδυασμό με τις μειωμένες επιδοτήσεις δημιουργούν μια οριακή κατάσταση όπως την περιγράφουν συνδικαλιστές. Αλλά και η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ από την 1η Ιανουαρίου του 2023 προβλέπει μείωση των επιδοτήσεων σε όλη την Κρήτη κατά 20% και πάνω. Η κυβέρνηση στο θέμα των επιδοτήσεων διέρα και βασίλευε. Δηλαδή στην άλλη Ελλάδα λέει ότι τις επιδοτήσεις παίρνουν τα νησιά, εδώ πέρα μας επουλεί το παραμύθι ότι παίρνουν οι κάμποι την επιδότηση και γι' αυτό εσάς είναι μειωμένοι. Μπορεί να πήγε 4,5 το λάδι, αλλά με τις γραμμές και ειδικά το Δεκέμβρη και μετά, που ο δάκος με την καλοκαιρία ανέβηκε, εντάξει, εμείς εχάναμε, κατεβήκαμε στα παλιά επίπεδα όσοι καθυστερήσαν να μαζέψουν τις ελιές. Δύσκολο επιβιώνουν και οι κτηνοτρόφοι, με το κόστος των ζωοτροφών να έχει πολλαπλασιαστεί και το κόστος των μετακινήσεών τους να έχει καταστεί δυσβάσταχτο. Θα είναι πολύ μειωμένη παραγωγή στο γάλα ειδικά, επειδή περισσότεροι ταΐζουν πολύ πιο λίγα σε ποσοστό, δηλαδή πολύ πιο λίγα από πέρυσι, από άλλα χρόνια, λόγω ακρίβειας. Είναι πολύ, πολύ ακριβές οι ζωοτροφές, το ξέρουν όλοι, έχουν πάει τουλάχιστον από 50 μέχρι 60% πάνω. Το πετρέλαιο είναι ένα θέμα και αυτό, γιατί είναι κτηνοτρόφοι που κάνουν 50 χιλιόμετρα την ημέρα, 60, είναι άνθρωποι που μπορεί να κάνουν και 100 χιλιόμετρα την ημέρα και δεν τα κάνουν για βόλτα, τα κάνουν για τη δουλειά του. Στα αιτήματά της η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομουχανίων η Ενότητα θέτει μεταξύ άλλων την ενιαία εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας, την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις στο 100% και τη δημόσια δωρεάν υγεία.